Καλό απόγευμα, καλησπέρα σας, καλησπέρα σας. Και τι Νοέμβρης ήταν αυτός που ήρθε και με βρήκε. Μία οι απεργίες, μία ήμουν ακριωμένη και χάσαμε δύο εκπομπές. Δεν πειράζει όμως, συνεχίζουμε δυνατοί, αισιόδοξοι. Άλλωστε εγώ σήμερα είχα και λουλουδάκι από το καλεσμένο μου. Από εκεί καταλαβαίνεις όμως τους ανθρώπους τι ευγενικές, με τι ευγενική ψυχή σήμερα θα συναναστραφώ και θα έχω μια πολύ όμορφη συζήτηση. Πριν πάμε όμως στον καλεσμένο μας, θα ήθελα να σας μιλήσω, πρώτα απ' όλα να υπενθυμίσω και να πω για τους Αγίους Αναργύρους στην την εκκλησία μας, την ενορία μας, που θα γίνει η αιμοδοσία αυτή την Κυριακή. Όλοι να είμαστε στους Αγίους Αναργύρους στην Παρασκευοπούλου, εδώ στην Αφιθέα, στη Νέα Σμύρνη, 9 το πρωί μέχρι το μεσημέρι, για να κάνουμε αιμοδοσία. Μία σταγόνα αίμα σώζει ζωές και γι' αυτό εμείς πρέπει να στηρίζουμε την αιμοδοσία. Λοιπόν, να πω αυτό για την αιμοδοσία. Να φτιάξω και το μαλλί μου λίγο εδώ πέρα που σας μιλάω και σας, γιατί θέλω να κάνω και ένα βιντεάκι. Πού να το βάλω αυτό όμως για να με τραβάει το βιντεάκι, που να δείχνει και το NSDV. Πώς θα το κάνω. Να δεις πώς θα το κάνω. Πρέπει εδώ να το βάζα έτσι. Πώς θα το κάνω. Έτσι. Ωραία. Λοιπόν, φίλοι μου, και θέλω να σας πω και για την επιτυχημένη εκδήλωση που κανονικά ήθελα να διαβάσω ένα δελτίο τύπου την προηγούμενη εβδομάδα, αλλά ήμουν ακριωμένη και δεν τα κατάφερα, από την οργανώτρια, τη φίλη μας, τη Λίλη Τιμπάνου, Λίλη Πόνου, γιατί, που είχε κάνει την εκδήλωση για τις γυναίκες, για τις δυναμικές γυναίκες, για την κακοποίηση των γυναικών. Το μισό λεπτό να φτάσω να σας το πω. Περίμενα ένα δελτίο τύπου, αλλά δυστυχώς δεν μου ήρθε το δελτίο τύπου. Λοιπόν, από το Artisan Movement που οργάνωσε την εκδήλωση στο πολιτικό κέντρο το πολιτιστικό κέντρο του Δήμου Γαλατσία, στο Καμίν, έγινε η εκδήλωση στις 13 του μήνα. Λοιπόν, θέλω να σας πω ότι υπήρχαν πάρα πολλοί γνωστοί συμμετέχοντες και να πω δύο λόγια. Θέλω να πω συγχαρητήρια στη Λίλη Πόνου για αυτό που έχει σκεφτεί και έχει οργανώσει. Είναι μία ενδυματολόγος η Λίλη, την είχαμε φέρει και εδώ, που όμως είναι ένα παιδί νέο που προβληματίζεται. Και εμένα αυτό μου αρέσει, ότι υπάρχουν νέοι άνθρωποι που επαναστατούν, προβληματίζονται, έχουν κριτική σκέψη, δεν είναι πρόβατα, δεν πηγαίνουν προβατικά. Έχουν κριτική σκέψη και φυσικά οργανώνουν ωραία πράγματα. Λοιπόν, το παιδιά, μπορεί να μιλώ σωστά το όνομα, γιατί δεν το βλέπω, το Activision Movement, τέλος πάντων, είναι το πάντρεμα της τέχνης με τον ακτιβισμό. Άλλωστε τη Λίλη μας την είχαμε γνωρίσει, είχε έρθει εδώ, μας είχε μιλήσει για την εκδήλωση που θα γινότανε, το ξέρουμε. Πολλοί καλλιτέχνες συμμετείχαν, και καλλιτέχνες και ηθοποιοί και ποιητές, και με το λόγο τους, με τη ζωγραφιά τους, περάσανε τα μηνύματά τους. Δηλαδή την επόμενη φορά θα πω και εσείς μπορείτε να συμμετέχετε με ένα μονόλογο, ας πούμε. Είχα πάει στο Γαλάτσι, είχα πάει. Είχατε πάει και στο Γαλάτσι. Είχα πάει. Α, ήσασταν και εσείς εκεί. Μου είχε πει η κυρία Δελή και πήγα. Η κυρία Δελή. Ναι, η κυρία Κάκια. Η κυρία Κάκια Δελή. Ναι, συμμετείχαν πάρα πολλά. Να βρω μια, τη Βίκη, πώς τη λένε. Η Βίκη Ντούλια. Ναι, Βίκη. Η Βίκη Ντούλια ήταν που έκανε, διοργάνωνε την εκδήλωση. Ναι. Δηλαδή βοηθούσε την κυρία Λίλη και διοργάνωνε την εκδήλωση. Ναι, ναι. Λοιπόν, και να πηγαίνατε να τη βρείτε. Ομίλησα κιόλας, είχαμε βγει και φωτογραφία μαζί. Θα ήθελα, λέει, με τον κύριο Μαυρίδη να βγω και μια φωτογραφία. Και βγήκαμε και φωτογραφία μαζί. Λοιπόν, άρα πολύ ωραία. Είδες,
Ορίστε. Τι δελτίο τύπου να κάνω, όταν έχω ζωντά τον άνθρωπο εδώ πέρα να μας πει τι έγινε με την εκδήλωση, έτσι δεν είναι? Ναι. Λοιπόν, εγώ εντωμεταξύ χάλια είμαι, κουρασμένη χάλια, τέλος πάντων. Άρα, ό,τι είναι να μας τα πείτε εσείς τότε. Ναι. Που τα ζήσατε υπό εκεί ζωντανά. Ναι, ναι. Καταρχήν, πολύ καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας. Εγώ τώρα εδώ θα το σταματήσω αυτό. Ναι. Θέλω να πω συγχαρητήρια στη Λίλη, συγχαρητήρια στην κυρία Βίκη Ντούλια, που και εκείνη με την ενέργειά της συνέδραμε στην οργάνωση της εκδήλωσης. Συγχαρητήρια σε όλους τους καλλιτέχνες, γιατί πάνε θελοντικά, ούτε πληρώνονται, ούτε έχουν κέρδος. Εντάξει, πάνε θελοντικά και το κάνουν αυτό. Και δεν είναι μόνο, είναι ότι ετοιμάζεις ένα κομμάτι, χάνεις χρόνο και μετά πάλι το... Τέλος πάντων... Καταρχήν, μου έκανε μεγάλη εντύπωση. Σας ευχαριστούμε, τα λέμε. Καταρχήν μου έκανε μεγάλη εντύπωση η εκδήλωση και πάρα πολύ, ευχαριστήθηκα πάρα πολύ που συναντήθηκα και με συναδέλφους εκεί και είπαμε τα δικά μας και έμεινα πολύ ενθουσιασμένος. Α. Όσο για τα γυρίσματά μου που έχω παίξει στη τηλεόραση Φλόγα στον Άνεμο. Λοιπόν, εγώ να πω ότι καλωσορίζουμε τον κύριο Μαυρίδη. Μανώλης Μαυρίδης, έτσι? Μάλιστα. Δεν είναι Εμμανουήλ Μαυρίδης, καθίστε. Μαρδιά, μιλάμε για υπάρχει, μιλάμε υπό ότι σηκώθηκε να με χαιρετήσει, μου κρατήσει όμορφα λουλούδια. Κοιτάτε από εδώ έτσι, γιατί εκείνη η καμερά σας. Εδώ, εμένα κοιτάς. Εσάς να κοιτάς. Εμένα κοιτάτε, ναι. Λοιπόν, είστε ένας υπότης. Είμαι ένας καλός καλλιτέχνης. Και αγαπώ πάρα πολύ το θέατρο. Αγαπώ τον κινηματογράφο, αγαπώ τα πάντα. Και έμεινα πολύ ενθουσιασμένος και μ' άρεσε πάρα πολύ. Άλλωστε, ώστε τα παιδικά μου χρόνια που τους έλεγα ότι θα γίνω κάποτε ηθοποιός και αυτά, δεν θέλω να γίνω. Εν τω μεταξύ έχω ένα... Άρα είναι το... αυτό είναι από μικρό παιδί. Ναι, είναι το λέγει που λένε, δηλαδή είμαι γεννημένος για ηθοποιός δηλαδή. Δεν είναι μόνο αυτός που βγάζει τη δραματική σχολή, είναι αυτός που το έχει μέσα του δηλαδή, που το αγαπάει και το ποθεί μέσα στην ίδια του την ψυχή. Αυτό μετράει πάνω απ' όλα δηλαδή. Ούτως ή άλλως, ώστε που παίζανε κάποτε οι παλαιοί ηθοποιοί, υπήρχαν δραματικές σχολές, δεν υπήρχανε. Τους τα λέγανε από τον υποβολέα, τους τα λέγανε. Εμένα... Ακούσαμε τώρα, εγώ πιστεύω στο φυσικό ταλέντο, γιατί και εγώ μικρή όταν πήγα σε μια θεατρική, αυτή μου λέει η Ρούλα η Πατεράκη, κορίτσι μου, εσύ είσαι γεννημένη. Ναι. Είσαι γεννημένη. Δηλαδή υπάρχουν οι άνθρωποι που γεννιούνται με αυτό. Ναι, το τραβηκτικό. Αλλά, μπράβο, όχι που γεννιούνται με το ταλέντο, που μπορούν να προσαρμοστούν στις καταστάσεις, που μπορούν φυσικά, να αλλάξουν αμέσως. Ναι. Πού. Το πιστεύω αυτό. Βέβαια, μην μένουμε μόνο σε αυτό, ότι πρέπει να κάνουμε και κάποια μαθήματα, τεχνικές, αναπνοές, ναι. Τον τρόπο που μιλάμε, τον τρόπο που κάνουμε, δηλαδή σωστά, χρειάζονται σωστά, αυτά. Σωστά. Ναι, μεν έχουμε το φυσικό μας ταλέντο, ναι. Βέβαια τώρα τη σημερινή εποχή... Και τις κινήσεις ούτως ή άλλως. Κύριε Μανώλη, όμως εγώ είμαι λυπημένη, γιατί ο κάθε ένας τώρα, δηλαδή πάει τώρα ένας φίλος μου, τι να σου πω ένα παράδειγμα τώρα, πάει ο Περιπτεράς και παίζει κομπάρσος σε μια ταινία χωρίς να μιλάει και αρχίζει μετά και βγαίνει και δηλώνει ότι είναι ηθοποιός και δυστυχώς το ίντερνετ και το Facebook μου δώσε τη δυνατότητα να γνωρίσω πολλούς τέτοιους δήθεν ηθοποιούς. Άλλο είμαι κομπάρσος, άλλο είμαι ηθοποιός, άλλο είμαι... Δηλαδή, έχουμε καταντήσει με το Facebook και σας το λέω αυτό γιατί τώρα είχα μια έντονη συζήτηση. Να λέμε, να δηλώνουμε όλοι. Ότι είμαστε ηθοποιοί. Και ηθοποιοί και ποιητές και συγγραφείς και βλέπεις ανθρώπους και βάζουν και ότι είναι. Δηλαδή, έχω δει ανθρώπους στα προφίλ τους και ξεκινάνε. Μάνατζερ, μοντάζ, διαγωγός, θεατρολόγος, ηθοποιός. Και τι στα κομμάτια, πόσα πράγματα είσαι. Πώς θα πρόλαβε και τα έχει βγάλει όλα αυτά. Εγώ να σας πω την αλήθεια, εγώ δεν είμαι επαγγελματίας ηθοποιός, ερασιτέχνης ηθοποιός είμαι, αλλά έχω κάνει γυρίσματα, έχω παίξει σε θέατρα, έχω παίξει στον Πειραϊκό Σύνδεμο
Αχ, αυτά τα φαντάσματα, το έργο του Βασίλη Χαραλαμπόπουλου. Δεν υπάρχει ειλικρίνεια όμως. Έρχεσαι και μου λες, κυρία Ολυμπία, εγώ αγαπώ το θέατρο. Οι γονείς μου δεν με πληρώσανε να πάω να σπουδάσω. Δεν ήταν η δυνατότητα αυτή, όπως και εγώ. Και εγώ έτσι έχω αδικηθεί. Αλλά εγώ το αγαπάω. Και μετά, όταν μου δόθηκε η δυνατότητα, πήγα και συμμετείχα. Ναι. Αυτό είναι τι περιμένετε, όταν ένα παιδί μεγαλώνει σε ξένα χέρια, που τα ξένα χέρια είναι μαχαίρια. Γιατί εγώ με τους γονείς δεν τους γνώρισα καθόλου. Εμένα, μόλις με γέννησε η μητέρα μου, η ίδια με πήρανε και με πήγανε στο νοσοκομείο. Αβάπτιστο των ημερών. Και δεν είχα τις δυνατότητες τότε να σπουδάσω και αυτά, και τώρα και τους έλεγα ότι θα γίνω ηθοποιός και αυτά, και μιλάτε, βλέπει, θα γίνεις ηθοποιός, μου λέγανε. Καταλάβατε, γιατί μα δεν έχω τους κατάλληλους γονείς να μου δώσουν το σωστό δρόμο. Οι γονείς που σε υιοθετήσαν, άρα η δικιά σου ιστορία νομίζω ότι μπορεί να γίνει και ταινία. Είναι πολύ ιστορία μεγάλη, και αν θέλετε το γυρίζουμε και στο Δημοτικό Νευροκομείο Αθηνών. Στο Δημοτικό Νευροκομείο Αθηνών, να πάρετε άδεια από το Δήμο, να ανοίξω το Δημοτικό Νευροκομείο Αθηνών και να σας πω πώς ήμουν εκεί μέσα, πώς πέρασα από μωρό παιδί μέχρι τα παιδικά μου χρόνια που πήγαινα στον παιδικό σταθμό. Μετά σας πήρε οικογένεια. Μετά με δώσανε σε ανάδοχες οικογένειες. Η πρώτη πέρασα καλά και στη δεύτερη δεν πέρασα καλά. Ναι. Εκεί που περνούσα καλά με πήρανε και εκεί που δεν περνούσα καλά δεν με παίρνανε. Γιατί έτσι τώρα, ποιος ξέρει. Γι' αυτό και εγώ αγάπησα το θέατρο, αγάπησα το κινηματογράφο. Μπορεί να μην είμαι επαγγελματίας, αλλά έχω τελειώσει σχεδιαστής μόδας. Δηλαδή καλλιτεχνικό. Σχεδιάστατε, ναι, σχεδιαστής, το ίδιο είναι, μπράβο. Πάλι με την τέχνη, πάλι ναι, με το ναι, σχεδιασμό. Ναι. Καλλιτέχνη. Άρα πιάνει το χέρι σου, ε. Ναι. Έχω γυναικείων και αντρικών, δηλαδή. Α, είσαι δηματολόγος δηλαδή. Ναι, έχω τελειώσει γυμνάσιο νυχτερινό, τεχνικό επαγγελματικό λύκειο, δυο προτελευταίες τάξεις γενικού λυκείου, μια σχολή τομέας οικονομίας διοίκησης. Ωραία. Ναι. Μια χαρά. Γάμο δεν κάναμε, δεν παντρευτήκαμε καλύτερα. Όχι, όχι. Γιατί γι' αυτό είχα αυτή την τιμή, τη χαρά να παρουσιαστώ και να πω μερικά λόγια για το θέατρο, να πω για το σινεμά, τα πάντα δηλαδή. Σας αρέσει το θέατρο? Πολύ μ' αρέσει και το αγαπώ πάρα πολύ. Άμα δεν το αγαπούσα, δεν θα ενδιαφερόμουν και τόσο πολύ. Τώρα μου είχατε πει ότι θα παίξετε σε αυτές τις ωραίες ιστορίες για τον Ιάννη τον Χρυσόστομο και αυτά, αυτό μου είπατε. Κάτι μου είχατε πει για κάποια γυρίσματα του. Για πείτε μου, θυμίστε μου. Είχα γύρισμα το «Έχα παίξει τον άστεχο στην Τραπετσόνα». Μετά είχα γύρισμα το «Κόκκινο ποτάμι στον Πειραιά στο Φλίσβο». Και μετά «Φλόγα στον άνεμο» στη Μητρόπολη Αθηνών, δίθεν στην κηδεία του Ανδρέα Παπανδρέου. Και μετά ξαναγύρισα πάλι «Φλόγα στον άνεμο» στα Μελίσια πάνω. Σαν κομπάρσος τώρα, ναι, σαν... ή έχει και τα ατάκες? Δεν μιλούσα, όχι, δεν μιλούσα, απλώς έκανα κινήσεις διάφορα, ήμουν σε μια δεξίωση μέσα, σε μια έτσι, και μιλούσα με κάποιον συνάδελφο εκεί πέρα και μιλάγαμε, λέγαμε. Σε θεατρικά? Τα θεατρικά είναι η ζωή μου, το όνειρό μου είναι. Χωρίς αυτά δεν μπορώ να κάνω κι αλλιώς τίποτα. Μ' αρέσει, σας εξήγησα ότι μ' αρέσει πάρα πολύ. Το θέατρο είναι, γιατί είναι και αλληλεπίδραση, είναι καλύτερα από την τηλεόραση και από το σινεμά, έτσι δεν είναι? Γιατί έχεις την αλληλεπίδραση με τον θεατή. Ναι, το να παρουσιάζουμε, να λέω μερικά λόγια, να λέω διάφορα μονόλογα, να είμαι με κάποιους άλλους και να μιλάω, ξέρω εγώ τι. Επειδή τώρα το Σεπτέμβριο είχα παίξει το Φύλακα Άγγελο στο θέατρο του Ζωγράφου, πάνω στο θεατράκι. Παίξαμε πολύ, ήμασταν πάρα πολλά παιδιά της θεατρικής ομάδος και παίξαμε πάρα πολύ καλά. Και τώρα ετοιμάζουμε να το παίξω και 16 Δεκεμβρίου στο θέατρο Αλέκας του Ζωγράφου. Και τώρα το Δεκέμβριο, κατά τις 27 Δεκεμβρίου, κάπου εκεί περίπου, θα σας φέρω την αφήσω να τη δείτε, παίζω το ύμνο, ο ύμνος της αγάπης, το έργο του Απόστολου Παύλου. Άμα. Ναι. Αυτό είναι ωραίο για τα Χριστούγεννα, αλλά αυτό που το ανεβάζεις, είπες? Αυτό το ανεβάζω στο θέατρο Παραμυθίας, οδός Παραμυθίας 27. Στο κεραμικό μεταξουργείο. Στο κεραμικό, πότε ανεβαίνει αυτό? Αυτό θα είναι πολύ ενδιαφέρον. Ναι, το οποίο αυτό το θέατρο το έχει η κυρία Αλμπέρτα Τσοπανάκη. Είναι το θέατρο της αυτό. Η Αλμπέρτα Τσοπανάκη. Ναι, και όποτε κάνει έτσι διάφορες συναυλίες κάπου
ή να παίξει έργα κάπου, με βάζει και στο έργο της και παίζω κι εγώ. Έχετε φιλία, είσαι μεγάλη. Ναι, ναι, ναι. Πολύ, γιατί είχα παίξει και στη Φράνση, στο ψυχιατρίο. Απλώς δεν είχα ρόλο, αλλά τώρα επειδή είμαι τώρα και πρωταγωνιστής, τώρα που θα παίξω το μνήμα της αγάπης, θα είμαι πρωταγωνιστής. Τι θα κάνετε, τον Απόστολο Παύλο. Τον Απόστολο Παύλο, ναι. Θα ερμηνεύσουν πρώτα ένας άντρας και μια γυναίκα και μετά θα βγω εγώ και θα πω το μονόλογο του Απόστολου Παύλου. Ωραίο. Ναι. Αυτό μου αρέσει γιατί και ταιριάζει τώρα για γιορτές. Ναι. Εγώ με την κυρία Τσοπανάκη είμαστε φίλες για να ενημερώνομαι. Πρέπει να είμαι φίλη στο Facebook, δεν ξέρω, δεν θυμάμαι. Το έχετε το τηλέφωνο της. Δεν το έχω, αλλά θα μου το δώσει εκτός μετά, όχι τώρα. Ναι, δεν ναι, 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 ναι. Ωραία. Α, μπράβο. Αυτό είναι ωραίο και σαν ιδέα γιορτινή παράσταση. Καταλαβαίνω, ναι, ναι, ναι. Ε? Ναι. Δηλαδή, μπράβο που θα το ανεβάσει αυτό το θέατρο παραμυθίας. Ναι, ελπίζω θα το ανεβάσω τώρα το Δεκέμβρη, τον ύμνο της αγάπης. Και 16 Δεκεμβρίου είμαι στο θέατρο πάνω, στο Ζωγράφου, το Φύλακα Άγγελο που το είχα παίξει και είχα κάνει το ρόλο του διευθυντίου. Ναι. Δηλαδή έκανα τον διευθυντή, τον αυστηρό έκανα. Δεν νομίζω ότι σας πάει αυστηρός. Είναι τόσο γλυκό το πρόσωπό του και τόσο... Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Αλήθεια. Σας ευχαριστήσω. Και η Μιλωνοπούλου μου είπε πολύ καλά λόγια. Η Κατερίνα. Ναι, 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 ναι. Σας αγαπάει πολύ. Ναι, πάρα πολύ. Και μου είπε πολύ ωραία λόγια για σας. Με την κυρία Κάκια είχαμε συναντηθεί που είχε κάνει το έργο του βιβλίου, το παραμύθι. Που το παρουσίασα εγώ, ναι, μπράβο. Ναι, 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 που είχαμε βρεθεί εκεί πέρα οι δυο μας. Εκεί σας γνώρισα. Ναι, ναι. Αλλά μετά, δηλαδή, με έχει πάρει και 2-3 φορές τηλέφωνο. Ναι. Και μου έχει πει τόσο καλά λόγια και να μου λέει: μίλησες με τον κύριο Μανώλη, που είναι καλός, που έτσι, που αυτό. Δηλαδή, συνέχεια μου λέγε για σας. Ναι, ναι. Νομίζω ότι πολλοί κόσμος σε αυτό τον κύκλο σας εκτιμάει. Γιατί... Να είναι καλά η γυναίκα και την ευχαριστώ πάρα πολύ. Ναι. Και έτσι ήσασταν ένα παιδί που περάσατε από... Δηλαδή δεν είχατε κάποια σταθερή οικογένεια. Όχι, 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 όχι. Μανώλη, μπορείς όμως τη ζωή σου να την κάνεις έργο, βιβλίο, να μας πεις τις εμπειρίες σου. Βεβαίως. Και θα το ήθελα πάρα πολύ δηλαδή. Θα το ήθελα πάρα πολύ να το κάνω. Εσύ δηλαδή μετά σπούδασες σχεδιαστής μοδάς. Από ναι. Νυχτερινό σχολείο, από ό,τι κατάλαβα. Από το επάνω ναι. Το νυχτερινό. Δεν πήγα ημερήσιο, γιατί όταν πήγαινα δημοτικό σχολείο, δεν με αφήνει να πάω να το βγάλω όλο το δημοτικό σχολείο και το έβγαλα μέχρι Τετάρτη και μετά πήγα και έδωσα εξετάσεις και πήρα το απολυτήριο του δημοτικού και βγήκα με βαθμό 7. Ωραία. Ναι. Και μετά συνέχισα να κάνω το νυχτερινό γυμνάσιο στην Αθήνα, στην πλατεία Κάνικο, στην οδό Σκολέτη. Και από εκεί μετά έβγαλα και το τεχνικό επαγγελματικό λύκειο. Μετά πήγα στη Λιωσίων και έβγαλα και τις δύο προτελευταίες τάξεις, τρίτη και τετάρτη, γενικού λυκείου. Μετά τομέας οικονομίας διοίκησης, μετά σχεδιαστής μόδας γυναικείων και αντρικών. Μπράβο. Δεν άνοιξες κάποιο μαγαζί δικό σου, δούλευες όχι, για όχι, κάποιον βιοτέχνη, δούλευες δεν για έτσι, κάποιον, έτσι, ήσουν εργάτη σε κάποιο βιοτέχνη. Όχι, 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 δεν επεδίωξα. Συγγνώμη, τα προστοζήμ πώς τα έβγαζες. Ε? Τα προστοζήμ, το μεροκάματο πώς έβγαινε. Εγώ τώρα είμαι συνταξιούχος. Δούλευα σε ένα ιδιωτικό ίδρυμα, στο Γεροκομείο Αθηνών. Αυτό, κάτι έκανες. Ναι, ναι, ναι. Α, δούλευες εκεί ως δούλευα ως σαν και τα βράδια πήγαινα στο σχολείο. Καλά έκανες. Ναι. Στο γεροκομείο, δούλευες σαν δημόσιος υπάλληλος δηλαδή. Ιδιωτικός. Ιδιωτικός υπάλληλος. Α, και στο γεροκομείο τι κάναμε, φροντίζαμε και τους παππούς. Βοηθητικό. Βοηθητικό προσωπικό. Ναι. Πάλι καλά όμως, από εκεί πήρες τη σύνταξή σου και αυτό ναι, είναι ναι, καλά ναι. Και τώρα έχεις το χρόνο. Ναι, ναι, ναι. Εντάξει. Πάλι καλά που έχεις μια σύνταξη. Η ζωή μου, να σας πω για τη ζωή μου, κυρία... Ολυμπία. Κυρία Ολυμπία, εγώ όταν μεγάλωσα μετά, γιατί... ενδιαφέρθηκε η ίδια μου η νονά μου να μάθει που είμαι, γιατί η νονά μου ήταν υπήκοος Αυστραλέζα και ήρθε και με βάπτισε στο Δημοτικό Βρεφοκομείο. Εμένα με άφησαν 30 ημερών αβάπτιστο,
στο βρεφοκομείο. Και όταν μετά από 30 χρόνια έψαξα να βρω την ίδια τη μάνα, γιατί το μαυρίδι αυτό που έχω είναι το επίθετό της, το πατρικό της. Εγώ δεν έχω επίθετο, είμαι αγνώστου πατρός. Απλώς μου το έβαλε η νομαρχία του Αργύριος. Και έχω το πατρικό της και με αυτό το όνομα, το όνομα του πατρικό της έψαξα και τη βρήκα. Τη βρήκατε? Ναι. Τη βρήκα, μου φέρθηκε, δεν μου φέρθηκε να έχει μέσα της ενθουσιασμό και αγάπη και αυτά, δεν μου δείξε καθόλου, τίποτα δεν μου δείξε. Μου παρήσταν ότι ήταν η αδερφή της και όχι η ίδια η μάνα που με γέννησε. Και καλά λέω, ποια μάνα παίρνει... Μήπως είχε πεθάνει η μαμά, η αδερφή, μήπως όντως ήταν η αδερφή και είχε πεθάνει η μαμά σας? Δεν είχε πεθάνει, ήταν η ίδια ήταν. Και έβαζε την αδερφή της που ήταν πεθαμένη. Τη Μαρία έβαζε, την αδερφή της. Γιατί στα χαρτιά γράφουν Εμμανουήλ Μαυρίδης του Αργυρίου και της Αργυρός. Και εντωμεταξύ ήταν η ίδια και δεν ήθελε να, ήθελε να αποφύγει. Δεν ήθελε να έχει επαφές με μένα. Ναι. Και όπως κατάλαβα εγώ δεν ήταν σωστή γυναίκα. Και μου λέγανε μερικοί φίλοι μου, μην ψάχνει να τους, δεν ξέρεις τι θα τα σου πρωτεί. Λέω, δεν πειράζει παιδιά, λέω, ας κάνω ένα καλό. Και που ξέρετε, μπορεί να είναι καμιά φτωχιά γυναικούλα, λέω, και να μην είχε τους πόρους να μεγαλώσει. Εν τέλει πώς ήταν οικονομικά καλά? Και ήταν οικονομικά γερή, ήταν, βαστούσε. Εγώ όταν μπήκα μέσα... Είχε κάνει άλλα παιδιά, είχε παντρευτεί. Δεν είχε κάνει άλλα παιδιά, δεν είχε παντρευτεί. Ήταν εξόλης και προγόλης, δηλαδή τέτοια γυναίκα ήταν και γι' αυτό. Ήταν εκτός γάμου, δηλαδή με είχε κάνει εργωνιασμένη όταν ήταν. Ωραία, και μετά τι πήγαινε με τον ένα και με τον άλλο? Πήγαινε με τον ένα και με τον άλλο, ναι, και δεν υπολόγισε το τέτοιο το παιδί. Και όπως είχα καταλάβει εγώ, όπως έμαθα στη Χαλκίδα, είχε κάνει και ένα κορίτσι, το οποίο το έδωσε και αυτό σε ένα άλλο ίδρυμα. Νομίζω στο βρεφοκομείο Θεσσαλονίκης. Πού να τη βρεις τώρα αυτή? Πού να τη βρω τώρα αυτό το πράγμα? Είμαι πολύ. Θα ήθελα πολύ να τη βρω, να τουλάχιστον να έχω μια αδερφή, να πω, ξέρω εγώ, εντάξει. Ξέρω. Ό,τι έγινε, έγινε. Δεν μου φέρθηκε σωστά. Ήταν η γυναίκα της πιάσας, δεν ήταν σωστή γυναίκα. Μου έβγαζε ένα σωρό βρωμιές για να με αποφύγει, μου έπαιρνε την αστυνομία. Ότι πήγα να την ασεργήσω με τα συγχωρήσεως. Μετά πήγαινε και έλεγε στα αδέρφια της ότι πήγα να την ασεργήσω πάλι, να τους κάνω τη δουλειά με τα συγχωρήσεως. Αυτά καθόταν και έλεγε. Δεν ήταν σωστή πάντα. Τώρα πέθανε αυτή. Τώρα πέθανε. Ναι. Δεν πήγα ούτε στην κηδεία του, ούτε πουθενά δεν πήγα. Τι να πάω. Δεν πήγα, όχι. Όπως μου φερθήκανε, τους φέρθηκα κι εγώ. Και άλλωστε και οι νυφάδες της με κυνηγάγανε. Τι θέλει αυτό το μπάσταρτο και έρχεται συνέχεια. Μέχρι και μπάσταρτο με είπανε. Από εκεί να καταλάβετε δηλαδή. Δηλαδή, συγγνώμη, πήγες και τη βρήκες όταν ήσουν 30 χρόνια και αντί να πει ναι, παιδί μου και αυτά, πήγαινες και την έβρισκες. Τίποτα, με κρύα ψυχή με δέχτηκε η κυρία Ολυμπία. Με κρύα ψυχή με δέχτηκε. Και έμενε μόνη της, δεν είχε άλλα παιδιά. Έμενε με τον αδερφό της και την έκανε ο αδερφός της ό,τι ήθελε. Άκουγε τον αδερφό της, δεν άκουγε τα παιδιά της. Τον αδερφό της άκουγε. Μεγάλη ήταν όταν πήγες να τη βρεις, 70 έτσι ήταν, πόσο... Περίπου εκεί ήταν, περίπου εκεί ήταν. Ίσως λόγω τα γεράματα, λόγω αυτά, σου λέει τι να κάνω. Δεν ήταν μόνο τα γεράματα, κυρία Λυμπία, είχε πανέξυπνο μυαλό, είχε. Πουλούσε τρέλα μεγάλη, τα έκανε αυτά για να τα αποφύγει, μην πάρω καμία περιουσία, γι' αυτό τα έκανε αυτά. Τα έκανε για να τα αποφύγει, μην πάρω καμία περιουσία. Όντως είναι η ζωή σου ένα... Η ζωή μου είναι πολύ άρα δραματική. Άρα πάντα υπήρχαν μανάδες που παρατάνε τα παιδιά. Απλά τότε δεν υπήρχε τηλεόραση άλλες... για να τα βγάλει. Και άλλες... Αλλά τώρα υπάρχει. Η Μπισμπυρίκου υπήρχε πάρα πολλά χρόνια. Δεν είναι μόνο η κοπέλα που υπάρχει τώρα που λέμε ότι τα δολοφόνησε. Είναι πολύ χειρότερο αυτό που κάνουν αυτές οι μανάδες. Οι άλλοι εν τέλει τα σκότωσε πάρα. Θα μου πεις εντάξει, αλλά... Σας πληροφορώ ότι υπήρχαν και μανάδες σωστές, καλές, που γινόντουσαν πλήστρες, υπερέτριες, για να ζήσουν τα παιδιά τους. Αν ο άλλος πήγαινε και έκανε το κέπτο και έκανε παιδί και την παράταγε, ξενοδούλευε αυτή η γυναίκα για να ζήσει το παιδί της. Καλά μια φορά που λένε, καμιά φορά, συγγνώμη για την φράση μου, θα γίνω... Ναι, για να μεγαλώσω το παιδί, το παιδί μου. Τουλάχιστον αυτή δεν ήταν για μένα. Αυτή ήταν στην ψυχή καθε αυτό που με έκανε. Αυτές είναι, ναι, στην ψυχή. Ναι. Καλιά να τα τουλάχιστον στο σώμα. Το σώμα το κάνεις, το διαθύρεις και το κάνεις όπως θέλεις. Κακώς η κοινωνία. Πολύ στενάχωρα πράγματα τα ακούω σήμερα. Η κοινωνία κακώς κατηγοράει αυτές που είναι στα κόκκινα φωτάκια, που τώρα αυτά τα λένε στούντια τα λένε. Ναι.
Κακώς τις κατηγορά. Κανονικά έπρεπε να κατηγοράει αυτές που είναι στην ψυχή κάθε αυτού. Αυτές που είναι στην ψυχή έχουν και εκπομπές στην τηλεόραση, άστο. Ε? Αυτές που είναι στην ψυχή έχουν και εκπομπές στην τηλεόραση, γι' αυτό δεν τις παίρνει να το πούνε. Οι περισσότερες. Ναι. Έτσι δεν είναι. Λοιπόν, χωρίς παρεξήγηση, αλλά υπάρχουν και αυτά. Τώρα να με δει και κανείς και να τα λέω αυτά τα πράγματα. Δεν πειράζει όμως, ο Θεός εσένα σε βοήθησε, προχώρησες ναι. μπροστά. Κάνεις το ψώνιο σε αυτό που αγαπάς, με το κομπάρσο, με τα θέατρο, με το... Κάνεις αυτό που θέλεις, ο Θεός έχει αξιώσει, πήρες τη σύνταξή σου και τώρα κυνηγάς το όνειρό σου, κάνεις ναι. αυτό. Πόσα χρόνια είναι που έχετε συνταξιοδοτηθεί, είναι 5-6 χρόνια. 63-64 εκεί. Το 2010. Τι λέει, είσαι 200 χρονών. Το φαντάζεσαι. Αν έχει συνταξιοδοτηθεί το 2014. 15. Άρα 15 είναι, είναι μια δεκαετία πες. Ναι. Εκεί. Ναι. Ωραία, άρα και τώρα κυνηγάς το όνειρό σου όμως. Κυνηγάω το όνειρό μου γιατί μου αρέσει το θέατρο και πιο πολύ το θέατρο δηλαδή. Αυτό είναι καλό. Ναι. Αυτό είναι καλό και υπάρχουν θέατρα που μπορείς να ασχολήσεις. Δηλαδή υπάρχουν πειρατικά θέατρα, πειραματικά θέατρα, πολλά. Και σας πληροφορώ ένα πράγμα, γιατί στα περισσότερα θέατρα περισσότερο ερασιτέχνες παίζουν. Αν σε περίπτωση αρρωστείς ένας επαγγελματίας ηθοποιός, πάει ο ερασιτέχνης και τον αντικαταστεί. Ναι, ναι. Ερασιτέχνης σημαίνει τέχνης. Θέατρο τέχνης. Ρε παιδί μου, ο επαγγελματίας είναι αυτός που πληρώνεται και ζει από αυτό. Ναι. Και ζει από αυτό. Ο ερασιτέχνης είναι αυτός που το κάνει για χόμπι, για... δεν ζει από αυτό. Εγώ τώρα ας πούμε εδώ πέρα που κάνω την εκπομπή, δεν είμαι επαγγελματίας, ραδιοφωνικός παραγωγός ή τηλεπαρουσιάστρια, επαγγελματίας τηλεπαρουσιάστρια. Είμαι ερασιτέχνης τηλεπαρουσιάστρια. Το ξέρω. Δεν πληρώνομαι, κάνω το χόμπι μου, κάνω αυτό που μου αρέσει. Αυτό κάνω, που σας αρέσει, μπράβο. Ναι. Δεν είμαι επαγγελματίας παρουσιάστρια. Όπως μου αρέσει και εμένα, μπράβο. Αυτό που κάνω και εγώ και το κυνηγάω. Τώρα, έτυχε την Κυριακή και δεν συνάντησα το Μαρινάκι στην Παγκρίτη. Ο άλλος, άμα τον συναντούσα, θα πήγαινα να πάρω και μια εκπομπή στο Μέγκα. Τι κάνεις, Πετρόπουλε, ακόμα να μου κάνεις τις μεταγραφές. Λοιπόν, και θα, αν πάω τώρα και παίξω στην τηλεόραση, ξέρω εγώ, και έχω εκπομπή στην τηλεόραση και πληρώνομαι, θα λέγομαι επαγγελματίας. Αυτό λέμε. Είμαι γιατρός ερασιτέχνης. Κάνω δηλαδή, έχω κάνει κάποια σεμινάρια, δεν έχω πάει πανεπιστήμιο και θεραπεύω χωρίς χρήματα. Αυτό. Αυτό νομίζω ότι είναι ο ερασιτέχνης. Αυτή είναι η διαφορά ερασιτέχνης με επαγγελματίας. Έτσι, δεν είναι, αυτό νομίζω είναι η διαφορά. Ε? Εγώ δηλαδή είμαι ερασιτέχνης τώρα σε αυτό που κάνω. Όπως σας είπα και εγώ, ερασιτέχνης. Ναι, εντάξει. Δεν πειράζει. Καμιά φορά οι ερασιτέχνες βγάζουν πολύ καλύτερη δουλειά από τις επαγγελματίες. Εγώ πήγα και είδα θεατρικό έργο παιδικό και έπαθα πλάκα. Καλύτερο από... Έχω δει ερασιτεχνικά που λέμε θέατρα. Ωραία. Και έχω πάθει σοκ. Το πόσο ωραία. Γιατί... Είχαμε μια θεατρική ομάδα εδώ στο παλιό Φάληρο, ο Θεός να τον αναπαύσει, τον κύριο Νίκο τον Γεωργακόπουλο, και που έκανε πολλές ωραίες παραστάσεις. Έχω τη φίλη μου την Ολυμπία την Ιωσήφιδου, δεν είναι επαγγελματίας ηθοποιός, είναι ερασιτέχνης. Και εκείνη βγήκε στη σύνταξη, πέθανε ο άντρας της και ασχολείται με το θέατρο που αγαπούσε πάντα. Είναι ερασιτέχνης, δεν είναι επαγγελματίας. Σε πληροφορώ σε όσες παραστάσεις έχω πάει και την έχω δει, έχω πάθει πλάκα. Το γέλιο, τον επαγγελματισμό που παίζουνε, πάρα πολύ ωραία. Θέλω να σου πω ότι καμιά φορά ερασιτεχνικές ομάδες είναι πολύ πιο ποιοτικές από επαγγελματικές ναι. ομάδες. Το ξέρω, το ξέρω. Και είναι καλύτερα όμως αυτό, γιατί εγώ όταν είχα παίξει τον φύλακα Άγγελο, τους έκανε μεγάλη εντύπωση πάνω που έπαιξα στο ζωγράφο. Και όλοι λέγανε, το διευθυντή, να δούμε το διευθυντή, το διευθυντή να δούμε. Όλος ο κόσμος με χειροκροτούσε τόσο πολύ, από εκεί να καταλάβετε. Γιατί είχα
χιούμορ, ταλέντο είχα, τραβηχτικό ταλέντε, μεγάλο είχα. Ταλέντε, ταλέντε. Τώρα το τράβαγα το κοινό, το τράβαγα. Το τράβαγες, ναι. Αντί να με τραβάνε, το τράβαγα εγώ το κοινό, το τράβαγα. Έτσι. Ναι. Και ήτουσαν όλοι καταενθουσιασμένοι, μπορώ να πω. Έτσι. Λοιπόν, να ξαναθυμίσουμε τώρα εδώ στον κόσμο πότε έχετε πάλι παράσταση, πότε τις παραστάσεις να μου πεις πάλι, έτσι. Πες μου, ξέρεις τι θέλω να μου πεις. Θέατρο, παράσταση και ποιοι θα συμμετέχουν. Στο θέατρο, εκεί που θα παίξω. Είναι εκεί που θα παίξω εγώ, παίζω το, δηλαδή τον ύμνο της αγάπης. Σοφία Σαββίδου, Εμμανουήλ Μαυρίδης και κάποιος Χρήστος, δεν θυμάμαι το επιθετό του. Mm-hmm. Και σκηνοθετεί ο Χρήστος Οπουσίνης, ένας άλλος. Α, ωραία. Ναι. Και θα είναι στο θέατρο Παραμυθία. Και είναι στο θέατρο Παραμυθία. Και θα ανέβει μέσα στο Δεκέμβρη. Ναι, το Δεκέμβρη. Ωραία, ανεβαίνει στο Δεκέμβρη στο θέατρο Παραμυθίας. Ναι. Το θέατρο Παραμυθίας είναι στο Μεταξουργείο, μου πες. Ναι, Κεραμικό. Όπως παίρνουμε το μετρό από το Μοναστεράκι, κατεβαίνουμε Κεραμικό, διασκίζουμε τη λεωφόρο Ιερά Οδός και φάτσα παίρνουμε Μεγάλο Αλεξάνδρου και είναι το θέατρο Βασιλάκου και Παραμυθίας, γιατί είναι και το θέατρο Βασιλάκου κοντά εκεί. Α, ωραία. Ναι. Πολύ ωραία. Όλα εκεί είναι κοντά, ε. Ναι, θέατρο. Κοντά είναι. Εδώ είναι το θέατρο Βασιλάκου και στο αριστερό μας χέρι είναι το θέατρο Παραμυθίας. Κοντά. Σχεδόν κοντά. Και έτσι θα συμμετέχετε εκεί. Ναι. Θα συμμετέσχω εκεί πέρα. Είναι το μόνο θέατρο που πηγαίνω εκεί. Συνέχεια. Γιατί γνωρίζομαι, αγαπάνε, τους αγαπώ κι εγώ και δεν το διαχωρίζομαι να φεύγω, να πηγαίνω σε άλλο θέατρο και αυτά. Όχι, όχι. Στην εκδήλωση τώρα που λέγαμε για τον ακτιβισμό μαζί με την τέχνη που παραβρεθήκατε στο Δήμο Γαλατσίου, θα πηγαίνατε για να κάνετε κάποια συμμετοχή εκεί, να μιλήσετε ή έτσι απλά σαν θεατής? Πήγα σαν θεατής, δεν μίλησα. Άλλωστε, άμα ήθελα, μπορούσα και να μιλήσω κιόλας. Ναι, θα μπορούσατε. Θα μπορούσα και να μιλήσω. Δεν ντρέπομαι καθόλου, δηλαδή. Α, και εκεί πήγατε καλεσμένος από συστημένος πήγα από την κυρία Κάκια Δελή. Η κυρία Κάκια Δελή είναι ηθοποιός. Είναι, νομίζω. Πρέπει να είναι ηθοποιός. Ναι. Ναι. Όχι κάτι καστικός και τέτοιο. Γιατί νομίζω πρέπει να έχει σπουδάσει και έξω. Α, ωραία. Πρέπει να έχει σπουδάσει και έξω. Α, και σου είπε πήγαινε εκεί να γνωρίσει την κυρία ναι. Τούλια. Απλώς μου είπε η κυρία Δελή να πάω να σε συστήσω και στη Βίκη να πας να τη δεις. Και πήρα τηλέφωνο τη Βίκη και της είπε θα έρθει ένας Μανώλης Μαυρίδης που είναι στο θέατρο και αυτά να σας δει. Και πήγαμε εκεί και γνωριστήκαμε. Α, πολύ ωραία. Ναι. Πολύ ωραία. Ήταν να είμαι κι εγώ εκεί. Ε. Αλλά έτρεχα τόσο πολύ εκείνη την ημέρα. Κάτι μου είχε συμβεί εκείνη την Κυριακή και δεν δηλαδή τα κάτι. Α, όχι, είχα μια εκδρομή και πήγαμε την εκκλησία. Αχα. Το μεσημέρι και μετά. Και το πρωί ξεκίναγε 12 η ώρα. Εγώ δεν πρόλαβα να πάω και μετά 3 η ώρα έφυγα την εκδρομή. Και δεν πρόλαβα να έρθω. Ναι, αυτό έγινε. Αλλά θα ξαναοργανώσουν, γιατί η κυρία Λίλη κάνει ωραία πράγματα. Ναι. Ωραία. Λοιπόν, είναι τιμή μου που ήρθατε εδώ και γνωριστήκαμε. Έτσι και λίγο αναστατωμένα και λίγο αυτό. Τώρα, θέλετε να πούμε κάτι άλλο? Έχουμε κάτι άλλο να πούμε εκτός από το έργο που είναι... Το έργο αυτό που θα παίξω είναι πολύ φανταστικό δηλαδή. Δηλαδή είναι πώς σε εκκλησίες βγαίνει ο ιεροκήρυκας και λέει το κήρυγμά του, αυτά τα πάντα. Και ήθελα πολύ και το διάλεξα αυτό γιατί μου άρεσε πάρα πολύ. Και το ζήτησα εγώ να μου το δώσουν αυτό το, να το μεταφράσω και να το πω εγώ στο θέατρο. Όπως επίσης που ήθελα να παίξω, που έπαιξα και το φύλακα άγγελο και ήθελα να κάνω το διευθυντή, μ' άρεσε ο ρόλος αυτός και ήθελα να το παίξω. Και μου λέει και ο σκηνοθέτης, αφού σ' αρέσει μου λέει,
σου δίνω να το παίξεις, μου κάνει. Αυτό που μου έδωσε ο Στέλης ο Δερέμπης. Ναι, και ο γιος του ο Γιώργος, ο Δερέμπης, είναι σκηνοθέτης και εκείνος. Αλλά παίζει και εκείνος μαζί. Δηλαδή εγώ κάνω το διευθυντή και ο Γιώργος ο Δερέμπης είναι ο υπάλληλος και τον καλώ εγώ στο γραφείο και του λέω ήρθε ο Λεωνίδας. Ο δίθεν ο Γιώργος Δερέμπης είναι ο Λεωνίδας. Και λέω ήρθε ο Λεωνίδας. Και μου λέει ο Γιώργος ο Λεωνίδας ο Δερέμπης. Μάλιστα κύριε, ήρθα. Λεωνίδα πέρασε μέσα και του λέω εγώ μερικά πράγματα. Άκουσε Λεωνίδα, είμαι αποφασισμένο να εισηγηθώ στο Συμβούλιο των Μετόχων την απόλυσή σου. Γιατί κύριε Διευθυντά, δεν κάνω καλά τη δουλειά μου. Τη δουλειά σου την κάνεις καλά, να κάνεις το κεφαλιού σου. Παίρνεις αποφάσεις σε ρήμη μου. Μα γι' αυτό είμαι εγώ, λέει ο Λεωνίδας, για να παίρνω αποφάσεις. Ακούς τι σου λέω εγώ, σαν διευθυντής εγώ. Ναι, ακούς τι σου λέω εγώ, δεν θα κάνεις τίποτα πρώτα χωρίς να με ρωτήσεις. Αυτό λέω κι εγώ. Καλά, δεν πάω κι εγώ πουθενά. Και γυρίζω και του απαντάω κι εγώ, αυτό λέω κι εγώ. Με ειρωνεύεσαι βρε, αλλά που θα μου πας, θα σε κανονίσω εγώ. Θα σε κανονίσω εγώ. Και έχει και συνεχόμενο, έχει συνεχόμενο. Καλά, δεν μου παίξει το έργο τώρα, ναι. Ναι. Α, είναι ωραίο. Ναι, ναι. Ωραία. Επίσης τον Απόστολο Παύλο, παίρνω εγώ κάτι χαρτιά, τα μοιράζω στους ηθοποιούς εκεί. Λένε το πρόλογο ο άντρας και η γυναίκα. Εγώ είμαι στο γραφείο καθισμένος και γράφω. Και σε μια στιγμή που σταματήσουν, σηκώνονται τα δύο άτομα, με παίρνουνε, ένας δεξιά και άλλος αριστερά. Και μετά βγαίνω εγώ, πάω γύρω από πίσω από τους κολόνες και λέω βγαίνω σιγά σιγά, συγγνώμη δύο λεπτά. Καλά, δεν θα μου πεις τώρα το έργο, εντάξει, λες την αρχή λες. Ναι, την αρχή. Να ρωτήσω κάτι, είναι το ποίημα του Απόστολου Παύλου, αγάπη σημαίνει... Ναι. Αγάπη εστί. Αυτό, ναι. Ναι. Άρα ξεκινάς με αυτό το αγάπη εστί. Ναι. Και λέω, αν ξέρω να μιλώ όλες τις γλώσσες των ανθρώπων και των αγγέλων, αλλά δεν έχω αγάπη, τότε έγινα σαν ένας άψυχος καρκός που βυίζει σαν κύβαλο που με ξεκουφέρει με τους κρόκους τους. Και αν έχω το χάρισμα να προφητεύω και γνωρίζω όλα τα μυστήρια και όλη τη γνώση, και αν έχω όλη μου την πίστη ώστε να μετακινώ με τη δύναμή της ακόμα και τα βουνά, αλλά δεν έχω αγάπη, τότε δεν είμαι τίποτα απολύτως. Και αν πουλήσω όλη μου την περιουσία μου για να χορτάσω ψωμί για πτωχούς, και αν παραδώσω το σώμα μου για να καεί, αλλά αγάπη δεν έχω, τότε σε τίποτα δεν ωφελούμε. Η αγάπη είναι μακρόθυμη, είναι ευεργετική και ωφέλιμη. Πάω μετά και τους πιάνω τα κεφάλια της γυναικός και του αντρός. Εγώ μάλλον δεν έχω αγάπη, είμαι κακιά τώρα έτσι όπως το λες. Ε? Είμαι κακιά εγώ, δεν έχω αγάπη. Ναι. Δηλαδή ότι πάω και τους ευλογώ με τα εκεί δύο μου τα χέρια και λέω «Η αγάπη είναι μακρόθυμη. Η αγάπη είναι ευεργετική και ωφέλιμη. Η αγάπη δεν ζηλεύει. Η αγάπη δεν ξυπάζεται. Δεν καφιέται. Δεν είναι περήφανη. Δεν κάνει ασχήμιες. Δεν ερεθίζεται. Δεν σκέφτεται όμως το κακό για τους άλλους. Δεν χαίρει όταν βλέπει την αδικία. Αλλά συγχαίρει όταν επικρατεί όλη η αλήθεια». Και μετά σηκώνομαι εγώ όρθιος και λέω «Όλα τα ανέχεται, όλα τα πιστεύει, όλα τα ελπίζει, όλα τα επιμένει. Η αγάπη ποτέ δεν ξεπέφτει». Και μετά πάω στο γραφείο και γράφω με αυτά και λέω «Αν υπάρχουν αυτές οι προφητείες που θα έρθει η μέρα και αυτές θα καταργηθούν, αν υπάρχουν χαρίσματα γλωσσών που και αυτά θα σταματήσουν και αν υπάρχει γνώση που και αυτή θα καταργηθεί. Γιατί όμως τώρα έχουμε μερική και όχι τέλεια γνώση και προφητεία. Όταν όμως έρθει το τέλειο, τότε το μερικό θα καταργηθεί». Και γυρίζω και λέω «Όταν ήμουν νήπιο, μιλούσα νήπιο. Σκεφτόμουν νήπιο, έκρινα νήπιο». Και σηκώνομαι μετά όρθιος και λέω «Όταν όμως έγινε άντρας, κατήργησα τη συμπεριφορά του νηπίου. Γιατί τώρα βλέπουμε σαν σε καθρέφτη και μάλιστα θα μπαν. Αλλά τότε θα βλέπουμε το ένα πρόσωπο μετά άλλο πρόσωπο. Τώρα γνωρίζω ένα μέρος από όλη την αλήθεια. Τώρα γνωρίζω ένα μέρος από όλη την αλήθεια. Αλλά τότε θα έχω πλήρη γνώση όπως γνωρίζει και για μένα ο ίδιος ο Θεός.
Αλλά ως τότε μας απομένουν τρία πράγματα: η πίστη, η ελπίδα και η αγάπη. Πιο μεγάλη όμως από αυτά είναι η αγάπη. Υπάρχει καλύτερο πράγμα από την αγάπη? Άμα δεν υπήρχε αυτή η αγάπη, τότε όλο αυτό ο κόσμο τι θα γινότανε? Πιο σιγά όμως, δεν τα λες τόσο γρήγορα εκεί. Ε? Εκεί δεν θα τα πεις τόσο γρήγορα. Στο θέατρο θα τα λες έτσι γρήγορα, πιο αργά. Τα λέω, τα λέω. Απλώς θα σε έκανα το κομμάτι. Τα λες τώρα πολύ γρήγορα. Ναι. Γιατί εκεί θα θέλει πιο αργά, πιο σταθερά. Ναι, φυσικά θα θέλει πιο αργά. Και αυτοί που θα πούνε τον πρόλογο, θα καθυστερήσουμε λίγα. Το λένε σιγά σιγά και μετά εγώ θα βγω σιγά σιγά να πω το κείμενο. Ναι, αλλά και εσύ τα λόγια αυτά, επειδή είναι λόγια που κάθε λέξη έχει μεγάλη σημασία. Βεβαίως έχει μεγάλη σημασία. Δεν θα κολλάς τις λέξεις. Βεβαίως, βεβαίως. Δηλαδή θα πεις, εδώ είναι αυτό που λέμε τώρα, ότι μπορεί να είμαστε γεννημένα ταλέντα, αλλά δεν έχουμε κάνει και λίγο λόγο τέτοιο, δεν γίνεται. Και εις πνοές και αυτά. Μπράβο. Θα πρέπει να πεις η αγάπη μακροθυμή, εμπιστεύεται. Και ανάσα, τελεία. Μπράβο, τελεία. Γιατί αυτές είναι λέξεις. Ναι. Η αγάπη δεν ζηλεύει. Σταματάμε κάπου. Σταματάμε. Η αγάπη, και βδίζεις και χρώμα, χρώμα. Όταν εγώ κάτσω και πω με δυνατή φωνή, σε ένα τόνο, ένα πράγμα, δεν βγαίνει ωραίο. Καλά. Θέλει να έχουμε χρώμα. Ξέρεις ότι εγώ αυτό το χρησιμοποιώ στους πελάτες που δουλεύω τώρα στη δουλειά μου. Ναι. Παίρνω τον άλλο και πάει να με βρίσει. Και τον παίζω με τη φωνή μου. Αυτά, κυρία Λυμπία. Παίζει φωνή, παίζει πολύ ρόλο. Αυτά, κυρία Λυμπία, τα πας σιγά στο θέατρο. Τα πας. Ναι, το ξέρω ότι τα λέτε σωστά. Το ξέρω. Με λες, και έπαιρνα και ανάσες. Έπαιρνα και ανάσες. Έπαιρνα και ανάσες. Ναι. Με λένε κυρία Ολυμπία, κυρία Ολυμπία. Ολυμπία, Ολυμπία, τέλος πάντων. Κυρία και Λιβάνια, τι κυρία. Ναι. Κυρία είναι η κυρία η Παναγιά. Ναι. Βέβαια μου έλεγε ο ένας παππούλης ότι κυρία. Αυτό όπως λέτε το ιστορικό μου που σας είπα την ιστορία μου, πρέπει να το γράψω σε βιβλίο. Α. Ναι, πρέπει να κάτσεις να πεις την ιστορία στη φίλη μου την Κατερίνα, τη Μιλωνοπούλου. Ναι. Και να το. Αν και εκείνη γράφει παραμύθια, αλλά εγώ θα της το πω, θα της πω εμένα μ' άρεσε. Καλύτερα πάρα να της το πείτε εσείς, ναι. Ναι. Η ζωή. Εγώ θα τη το πω. Αλλά θα τη πω, μπορούμε να το κάνουμε και πασά παραμύθι. Ναι. Μπορούμε να το κάνουμε. Είναι ενδιαφέρον. Και ξέρεις κάτι, αυτή τη στιγμή εγώ μπορώ να εκμεταλλευτώ τη δική σου την ιστορία τώρα και να μπούμε σε ένα πολύ επίκαιρο θέμα, αυτό που έχουν βουήξει τηλεοράσεις τώρα για την κακοποίηση στις διάφορες δομές, όπως ήταν και η Βοτό του κόσμου, ναι, και όλα αυτά. Και τι γίνεται στις δομές. Και κατά πόσο φταίει αυτός ο άνθρωπος που φέρεται μπροστάρης ή πόσο φταίνε οι ψυχολόγοι, οι άνθρωποι που βοηθάνε μες στα εγκλήματα. Και φανταστείτε ένα πράγμα δηλαδή. Όταν εσύ αυτά μωρό, τα ξέρεις, ναι, για πες μας. Όταν το μωρό δηλαδή γεννηθεί και κλαίει, γιατί θέλει τη σωρική αγάπη της μητρός και την πατρική αγάπη του πατρός. Παθαίνει ιδρυματισμό ή παθαίνει βρεφοκομοιοπάθεια. Τι είναι αυτό? Βρεφοκομοιοπάθεια, όταν μπαίνει το παιδί στο βρεφοκομείο. Στο βρεφοκομείο. Ιδρυματισμό. Τι είναι αυτό δηλαδή, τι σημαίνει, τι είναι αυτό, τι απάτη. Δηλαδή έχει νευρικότητα το παιδί, έχει μεγάλη νευρικότητα. Άμα δεν έχει τη ιστορική αγάπη των γονιών, έχει νεύρα το παιδί, έχει νεύρα. Αυτό είναι. Γιατί όταν έκλαιγε που ήταν μωρό, μωρό δεν το πιασε κανείς να το αγκαλιάσει. Εγώ. Έκλαιγα. Αγάπης. Μη μου λες έτσι και που ήταν η ψυχή μου, ναι. Είχα νευρικότητα. Βέβαια, γι' αυτό έχεις νευρικότητα, γιατί δεν είχες τη στοργή να σε ερεμήσει. Μου φέρνανε παιχνίδια στο βρεφοκομείο και εγώ είχα αυτό το ελάττωμα να τα παίρνω και να τα σπάω, να τα ξεριζώ, να βγάζω τις ρόδες του αυτοκινήτου, τα πάντα. Κάτσε να σου πω κάτι τώρα, αν αυτή τη στιγμή ήσουν το 2022, θα λέγανε ότι είσαι ένα παιδί υπερκινητικό. Έτσι λέγονται αυτά τα παιδιά τώρα. Τα παιδιά τα νευρικά, τα τότε νευρικά του 60, του 50, είναι τα του 2022 που λέμε υπερκινητικά. Το παιδί στο χωριό που έκανε τις αταξίες το 50, το 60, που σπάγε τα τζάμια,
που το θεωρούσαμε παραβατικό και που μπορεί να το τιμωρούσαμε, να το κλείναμε σε αποθήκες. Εμένα με έδαινε η γιαγιά μου στην καρέκλα, έτσι με έδαινε μικρή. Λοιπόν, και σκονόμουν με την καρέκλα εγώ. Εμένα μου βάζανε πιπέρι στο στόμα. Λοιπόν, αυτά είναι τα υπερκινητικά, τα σημερινά υπερκινητικά παιδιά είναι αυτά. Τέτοιο παιδί ήμουν και εγώ, τέτοιο παιδί ήσουν και εσύ. Και πολλά παιδιά ήταν έτσι υπερκινητικά και που σπάγανε τα πράγματά τους. Τότε μπορώ να σας πω, Ολυμπία, εκείνα τα χρόνια ήταν πάρα πολύ δύσκολα. Εντάξει, πέρασα κακές, άσχημες καταστάσεις. Δεν χάρηκα ποτέ τα χρονικά μου σαν παιδί. Δεν χάρηκα σαν παιδί. Σας το λέω ειλικρινά. Δουλεύατε από τι ηλικία? Σας βάζω από 6-7 χρονών μέχρι 18 χρονών. Δούλευες. Διάφορες δουλειές. Ναι. Λαϊκές και τέτοια, δηλαδή τι? Μπορώ να πω, με έκανε διάφορα θελήματα να κάνω. Σχολείο δεν πήγαινα, πήγαινα στα διαλύματα και μου έλεγε ο διευθυντής, γιατί έρχεσαι στα διαλύματα? Λέω, να το πείτε σε αυτούς που με έχουν, λέω. Εγώ θα ήθελα πολύ να έρθω στην ώρα μου, λέω. Γιατί το αγαπώ το σχολείο, κύριε διευθυντή, λέω. Τι θέλετε να κάνω? Όταν είμαι σε ξένα χέρια, λέω, τι θέλετε, λέω. Πιάστε τους, καλέστε τους. Και δεν τους μίλαγε ο δάσκαλος? Δεν τους καλούσε μετά. Όλο εμένα, με κατσάδιες για μένα, Τι θέλετε να κάνω, λέω. Μήπως ήσουν όμως και εσύ λίγο παλαιοπαιδάκι, δηλαδή πατούσες πάνω σε αυτό, γιατί τώρα αυτό που λες, εγώ έχω ένα φίλο που μεγαλώσαμε μαζί, που και εκείνος ήταν ένα παιδί χωρίς γονείς, και χωρίς γονείς και στο ίδρυμα που ήταν κακοποιήθηκε, με αποτέλεσμα να μεγαλώσει και να έχει άλλες, δηλαδή στην εφηβεία εκείνος δεν ήξερε και που υπάγεται, γιατί είχε νιώσει και την κακοποίηση, κατάλαβες? Το μόνο πράγμα μπορώ να σου πω, Ολυμπία, με τους κοινωνικούς λειτουργούς δεν τα είχα καλά. Γιατί όποτε με βλέπανε καμία πράγμα μου λέγανε, τι κάνεις να το λες στην Ομόνια, τι ψαρεύεις, τι κάνεις μου κάνει. Γιατί οι κοινωνικοί λειτουργοί δεν μου φέρθηκανε καλά. Με παίρνανε από εδώ, με παίρνανε από εκεί. Και μια φορά το έσκασα εγώ από το σπίτι και πήγα στο προπακομείο να κάνω τα παράπονά μου και αυτά. Και μου λέγανε, να πας εκεί που σε έχουμε, μου κάνει. Λέω, δεν περνάω καλά, σας παρακαλώ πάρτε με, δεν περνάω καλά. Όχι, να πας. Και γυρίζουν και μου λένε, άμα σηκωθείς και φύγεις, θα σε πάρουμε και θα σε κλείσουμε σε ίδρυμα. Και τελικά το έσχασα εγώ, δεν άντεχα άλλο από το πολύ ξύλο και με πήραν και με κλείσανε σε ίδρυμα. Και από εκεί βγήκε στα 18 σου. Ε? Και από εκεί βγήκε στα 18. Στα 18 βγήκατε από εκεί? Παραπάνω βγήκα. Στα 19 με 20. Ναι. Εκεί στο ίδρυμα μαθαίνατε και τέχνες? Εκεί στο ίδρυμα δεν μας θέλανε τέχνες. Απλώς μας είχαν μέσα την επίβλεψη. Στο βρεφοκομείο που ήμουνα πήγαινα στον νηπιαγωγείο. Α, ωραία. Ναι. Α, και μετά σε βάλανε σε ενηλίκον ίδρυμα. Κατάλαβα. Άστε, σας λέω, πέρασε άσχημες καταστάσεις. Μίζω. Τι να σας πω. Μάλιστα, πολύ ωραία. Εμείς θα μείνουμε όμως τα τώρα, τα ωραία, που το Δεκέμβρη ξεκινάμε. Ναι. Την παράσταση στο Θέατρο Παραμυθία, στο Κεραμικό, με ωραίους φίλους καλλιτέχνες. Ναι. Και είναι του Απόστολου Παύλου «Η αγάπη». Θα χαρώ πολύ να έρθετε να το δείτε. Να αναφέρω και την αφίσα. Πού να δώσουμε ραντεβού να σας πάρω την αφίσα? Τώρα εντάξει, είσαι και μακριά. Θα πεις την κοπέλα να μου στείλει την αφίσα στο Messenger. Α, στο Messenger. Για να το κοινοποιήσω εγώ στο Facebook. Όταν θα είναι η παράσταση και αυτά, πες την κοπέλα. Θα της το πω κι εγώ. Αν και αυτή την κοπέλα τη θέλω να έρθει στην εκπομπή μου να κάνουμε μια εκπομπή μαζί. Τα πούμε μετά τα τηλέφωνα. Λοιπόν, να τις πούμε τις κοπέλες να μου στείλει τα στοιχεία, γιατί αν ήξερα ότι είχες αφήσει, θα την έλεγα για να την κοινοποιήσω και πριν. Θα σας στείλω εγώ την αφήσα με το, πώς το πατέ? Με το Messenger, με φωτογραφία, ξέρει η κοπέλα, με το Viber, ξέρει. Ναι. Εντάξει. Ναι. Λοιπόν, είμαι πάρα πολύ χαρούμενη που σας γνώρισα. Ο χρόνος πέρασε.
Θέλω να ξαναθυμίσω, παιδιά, σταματάει το μυαλό μου, είχα τόσα πολλά να πω. Θέλω να ξαναθυμίσω για την αιμοδοσία που έχει η Εκκλησία των Αγίων Αναργύρων την Κυριακή από τις 9 το πρωί μέχρι το μεσημέρι. Να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ στο Γιώργο τον Πετράκη, στη Νέα Παγκρίτιο, που μου δώσανε το βήμα, τη δύναμη, τη δυνατότητα να συμμετέχω σε αυτές τις εκλογές της Νέας Παγκρίτιο. Βέβαια, η παράταξη δεν βγήκε, η Νέα Παγκρίτιος δεν βγήκε. Βγήκε η κυρία Βασιλάκη, η Κρήτη αλλάζει, κάπως έτσι λέγεται. Η κυρία Βασιλάκη είναι αντιδήμαρχος στο πολιτικό, στον Άγιο Δημήτριο, και είναι στο πολιτικό γραφείο του κυρίου Άδωνη, βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, τη στήριξε πάρα πολύ η Νέα Δημοκρατία. Βέβαια και ο κύριος Πετράκης ήταν βέβαιος, πάντων τι να πω τώρα. Είμαι πάρα πολύ λυπημένη στο ότι έχουμε μπερδέψει αυτό που λέμε το σόβρακο με τη γραβάτα, δηλαδή τον πολιτισμό με την πολιτική. Δεν είναι όμορφο αυτό, το έχουμε χαλάσει τελείως και λυπάμαι και για εκείνους τους κριτικούς που με παροπίδες πήγανε και... Έλα, Λουίζα. Πολύ κρίμα. Είμαι στην Ολυμπία εδώ πέρα. Λουίζα, είμαστε ζωντανοί αυτοί, για δώσ' μου. Ναι, πάρε να σου μιλήσει η Ολυμπία. Αυτή τη στιγμή δεν το περίμενα, μου γίνει ξαφνικό, εγώ έλεγα κάτι άλλο. Είμαστε ζωντανά στον αέρα, Λουίζα. Λοιπόν, αλλά ξέρω ότι είσαι το δεξί χέρι του κύριου Μαυρίδη και είπαμε ότι θα μου στείλει την αφίσα που θα σου δώσει. Εν τω μεταξύ όμως σε περιμένω και εσένα να κάνουμε μια εκπομπή μαζί, γιατί έμαθα ότι είσαι μια πολύ αξιόλογη ηθοποιός καλλιτέχνης και θα είναι χαρά μου να κάνουμε και μια εκπομπή μαζί. Λουίζα, θύμισε μου το επίθετο. Μιχαλακοπούλου Λουίζα. Σε ευχαριστούμε πολύ, ευχαριστώ που μας εξυπηρετείς και είσαι ο μεσάζοντας στην επικοινωνία μας. Και βέβαια τώρα σου κάνω στον αέρα ανοιχτή πρόταση για εκπομπή. Να είσαι καλά, καλή δύναμη κοριτσάκι μου. Έλα. Ορίστε. Λοιπόν, θέλω να ευχαριστήσω όμως όλα τα παιδιά από τον και από τη μια παράταξη και από την άλλη παράταξη, γιατί ήταν παντού φίλοι μου. Να δώσω πολλά συγχαρητήρια στη Μάρο, τη Γεωργιαδάκη, να δώσω στο Μαρινάκι, το Μανώλη, να δώσω στον Πισκοπάκη που ήταν από τη δική μας και έχει βγει και εκείνος. Δηλαδή έχω πάρα πολλούς φίλους που βγήκαν, ξεχνάω τα ονόματα, στο φίλο μου τον Τζούμο που βγήκε στο Λασίθι δεύτερος. Εγώ που πήρα ψήφους που δεν το περίμενα σαν εξελεκτική επιτροπή, νομίζω ότι είχα αρκετή επιτυχία προσωπική, γιατί εγώ ούτε ασχολήθηκα ούτε τίποτα και είχα αρκετούς, δόξα τω Θεώ δηλαδή. Σε όλους τους ανθρώπους που μας βοηθήσανε και μας στηρίξανε, να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ. Να πω και ένα μεγάλο ευχαριστώ στο φίλο μου τον Παύλο, τον Σαραντάκη, τον ξέρετε, που είναι μαζί με την Κάλλη Φέρη, που ήρθε και μου φέρε στην Παγκρίτιο και μου έκανε παρέα και μου φέρε και την εφημερίδα. Θα ξανατηδείξω, γιατί επειδή δεν την κρατάω μαζί μου, το περιοδικό αυτό που είχα δώσει συνέντευξη. Να πούμε και για το περιοδικό αυτό που είχα δώσει συνέντευξη εδώ πέρα. Και έχει εδώ το Ολυμπία Χαλκίδου. Περίμενε που είναι η συνέντευξή μου, να σας τη δείξω. Λοιπόν, είναι ένα μουσικό περιοδικό που με φιλοξένησε μέσα εδώ πέρα και θέλω να σας ευχαριστήσω. Να είστε καλά. Λοιπόν, και γενικά θέλω όλο τον κόσμο που με στήριξε και ένιωσα μια αγάπη, γιατί πραγματικά εγώ την Κυριακή, δεν ξέρω τι λέτε εσείς τώρα ή επειδή έβλεπα όλη την Κρήτη μαζί, τι να σας πω. Εγώ ένιωθα μεγάλη αγάπη, μεγάλη αυτή, είχα μεγάλη χαρά δηλαδή. Τώρα λόγω ότι ήταν η Κρήτη μου, το νησί μου και το λατρεύω και το αγαπώ και γι' αυτό. Ίσως. Μάλλον γι' αυτό, γι' αυτό. Και ασφαλώς δεν το περιμένατε και από μένα, σας έδωσα και εγώ μεγάλη χαρά. Και εσείς κι αν μου δώσατε χαρά. Είπα εγώ όχι.
Και εσείς μου δώσατε χαρά. Ναι. Από όλους δεν το περίμενα ότι θα μου δώσουν χαρά. Ναι. Λοιπόν, εσείς μου δώσατε ευγενική ψυχή. Εμένα δεν είναι χειρονομία, πάνω απ' όλα είναι, είναι ευγενική ψυχή. Η ευγενική. Είναι ευγενική ψυχή αυτό, γιατί ναι, ναι, με σκεφτήκατε και από τον κήπο σας να το κόβατε και να μου το φέρνετε, το ίδιο πράγμα είναι. Είναι ευγενική ψυχή ότι ο άλλος σκέφτεται ότι θα πάει σε μία κυρία και της φέρνει λουλούδι. Αυτή είναι που λέμε οι παλιοί υπότες, αυτοί είναι οι παλιοί υπότες που έχουν την ευγένεια, έχουν ένα ρομαντισμό. Αγαπημένοι μου φίλοι, θέλω να σας ευχαριστήσω. Την επόμενη εβδομάδα με συγγραφέα θα είμαστε εδώ. Πρώτα Θεός να είμαστε καλά και να μας βρουν και οι γιορτές καλά, γιατί όλο κάτι συμβαίνει και όλο κάτι. Δηλαδή ήμουνα τόσο χάλια, εγώ την προηγούμενη εβδομάδα δεν μπορούσα να βγάλω φωνή. Και ακύρωσα την. Και εγώ σας ευχαριστώ που είχατε την ευγενική καλοσύνη να με καλέσετε στην εκπομπή σας και το δέχομαι και το ασπάζουμε με τη δεξιά μου χείρα. Δεν έχω λόγους να σας ευχαριστήσω. Και εμείς ευχαριστούμε και θα είμαστε μαζί σου και το Δεκέμβρη. Εγώ θα κοινοποιήσω ακριβώς και την ημερομηνία, γιατί τώρα μας το έχει αφήσει λίγο στον αέρα την ημερομηνία. Ναι. Αλλά θα τα κοινοποιήσω κι εγώ και θα κάνω και μια αναφορά όταν θα έχω εκπομπή πότε είναι η παράσταση. Καλή επιτυχία. Και σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή επιτυχία στην καινούρια σου, γιατί πρώτη φορά θα έχεις πρωταγωνιστικό ρόλο. Ναι, ναι, ναι. Άρα είναι κάτι σημαντικό. Πρώτη φορά βγαίνω πρωταγωνιστής. Μπράβο. Ναι. Να μην νιώσεις τρακ καθόλου. Όχι. Λοιπόν, αγαπημένοι μου φίλοι, σας ευχαριστώ πολύ. Και εγώ σας ευχαριστώ. Καλό βράδυ και τα λέμε την επόμενη εβδομάδα. Και εγώ σας ευχαριστώ και πάλι καλή σας νύχτα. Δεν ξέρω πώς σας φάνηκε τώρα. Μια, αυτό που... Μιλάμε τώρα λίγο. Λοιπόν.